Ο Ιάπωνας πρέσβης στην Ελλάδα, τον Τιχιρόση, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Θράκη, μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση για τη συνεργασία των δύο χωρών σε οικονομικό αλλά και πολιτιστικό επίπεδο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όμως η Ελλάδα. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη αυτή με τον Δημοσθένη Δούκα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή και φιλοξενούμε σήμερα τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην Αθήνα, τον κύριο Χιρόση Τόντα. Πριν σας πω τη γνώμη μου στην ερώτησή σας για την Ελλάδα, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου προς τους Έλληνες, οι οποίοι αμέσως μετά το μεγάλο σεισμό που έγινε στην Ανατολική Ιαπωνία, βοήθησαν εκφράζοντας τα βαθιά τους συλληπιτήρια και την υποστήριξή τους στο δοκιμαζόμενο λαό της Ιαπωνίας. Βέβαια, έχω έρθει στην Ελλάδα μόνο πριν 10 μήνες. Δεν έχω πολλές εμπειρίες ακόμα από την Ελλάδα. Θα ήθελα όμως να σας περιγράψω με δύο λόγια αυτό που αισθάνομαι για αυτούς, σε αυτούς τους 10 μήνες. Αυτό που αισθάνθηκα σε αυτούς τους 10 μήνες. Μαζί με τη γυναίκα μου έχω έρθει στην Ελλάδα και πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να εκφραστούν στην Ελλάδα, να εκφραστούν στα Ιαπωνικά, να μας απευθύνουν το λόγο στα Ιαπωνικά. Η Ιαπωνία, όπως ξέρετε, γνώρισε μεγάλες καταστροφές κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχασε τον πόλεμο. Πριν 46 περίπου χρόνια τελείωσε αυτός ο πόλεμος. Για την επανεκοδόμηση της Ιαπωνίας, πολλοί Έλληνες πλειοκτήτες με τα πλοία τους βοήθησαν. Κουβάλισαν με τα πλοία τους πολλά προϊόντα στην Ιαπωνία, όπως σιτηρά, όπως μεταλλεύματα. Βοήθησαν λοιπόν στην επανεκοδόμηση της Ιαπωνίας και πολλοί Έλληνες γύρισαν, επισκέφθηκαν την Ιαπωνία και επισκέφθηκαν πολλά σημεία της. Η Ιαπωνία λοιπόν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γνώρισε πραγματικά μια ολοκληρωτική καταστροφή, είχε σχεδόν καταστραφεί ολοκληρωτικά και οι Ιάπωνες δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό για την ανοικοδόμηση. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λοιπόν, πάρα πολλοί Έλληνες πλειοκτήτες ανέθεσαν το χτίσιμο ελληνικών πλοίων σε Ιαπωνικά ναυπηγεία και βοήθησε στην ανοικοδόμηση της Ιαπωνικής οικονομίας, δηλαδή οι παραγγελίες ελληνικών πλοίων στην Ιαπωνία. Η δεύτερη μεγάλη καταστροφή που γνώρισε με τα πολεμικά η Ιαπωνία ήταν ακριβώς αυτός ο τεράστιος σεισμός που έγινε περίπου πριν τις 4 μήνες στην Ιαπωνία. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που η Ιαπωνία βοηθιέται από τους Έλληνες. Πρώτα λοιπόν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 60 χρόνια πριν και δεύτερο τώρα με την συμπαράσταση του ελληνικού λαού στον τρομερό αυτό σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία, που οι Έλληνες έδειξαν το καλό τους πρόσωπο βοηθώντας την Ιαπωνία και ψυχολογικά και υλικά. Η ερώτησή σας λοιπόν, ποια είναι η γνώμη μου για την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ ευρεία και είναι δύσκολο να απαντηθεί με μία λέξη. Ποια είναι η πρώτη απάντηση που δεν μπορώ να δώσω για την Ελλάδα σαν Ιάπωνας? Είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει μια βαθιά ιστορία, ένα βαθύ πολιτισμό και η Ιαπωνία βέβαια έχει βαθιά ιστορία και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Ιάπωνες σέβονται βαθιά τον πολιτισμό και την ιστορία της Ελλάδος. Υπάρχουν μετά το 5ο π.Χ. αιώνα υπάρχουν ορισμένα σημάδια ότι μεταφέρθηκε όπως ας πούμε από εικόνες, παραστάσεις, ζωγραφικοί που μεταφέρθηκαν μέσω της Κίνας στην Ιαπωνία και κατά κάποιο τρόπο γνωρίστηκε η Ελλάδα στην Ιαπωνία. Συν της άλλης και οι δύο χώρες είναι, μπορούμε να πούμε, χώρες της ναυτοσύνης και αυτό το καταλαβαίνουμε από το συνολικό μήκος της παραθαλάσσιας γραμμής, οι οποίες και στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βέβαια, εγώ δεν είμαι διπλωμάτης καριέρας. Είμαι οικονομολόγος. Η θέση μου στην Ιαπωνία ήταν το νούμερο 2 σε μια πολύ μεγάλη τράπεζα και εργαζόμουν σαν οικονομολόγος.
Είμαι ένας παίκτης λοιπόν, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα όχι σαν διπλωμάτης καριέρας, αλλά κλέφθηκα από τον κόσμο της οικονομίας για να έρθω στην Ελλάδα και να αναλάβω το πόστο του πρέσβη. Έχω βοηθήσει λοιπόν και έχω δώσει κάποιες συμβουλές στην ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Είχε βοηθήσει σε ένα μηχανισμό πριν πολλά χρόνια, πριν από την κρίση, ένα μηχανισμό για να χρηματοδοτηθεί η Ελλάδα, αλλά πριν από την κρίση. Και τώρα βέβαια είναι σαν να ήταν το πεπρωμένο μου να ξαναέρθω στην Ελλάδα σαν πρέσβης, ώστε να δω τον σύνεγγι στην οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Έχω έρθει λοιπόν πριν 10 μήνες στην Ελλάδα και η επιθυμία μου είναι με τις δυνάμεις μου να βοηθήσω κι εγώ ώστε η Ελλάδα να μπορέσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ξεπεράσει αυτή την οικονομική κρίση που ζει τώρα. Όπως ξέρετε, η βιομηχανία του τουρισμού είναι πρωτίστης σημασίας για την Ελλάδα. Έχω έρθει σε επαφή με κυβερνητικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να έρθουν από την Ιαπωνία τουρίστες, γενικά για να αυξηθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα και από την Ιαπωνία. Η Θράκη, η Αλεξανδρούπολης, είναι ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Συν της άλλης όμως είναι μια περιοχή ευλογημένη από μια καταπληκτική φύση, έχει και αυτή μια μακρόχρονη ιστορία, ένα βαθύ πολιτισμό. Δυστυχώς όμως αυτή η όμορφη περιοχή εδώ στη Θράκη δεν είναι ακόμα τόσο γνωστή, σχεδόν καθόλου γνωστή στην Ιαπωνία και έχω αμφιβολίες αν μέχρι εδώ έρχονται οι Ιάπωνες τουρίστες. Δυστυχώς, περιοχές όπως είναι εδώ η Θράκη, εν αντιθέσει με την Καπαδοκία ή την Κωνσταντινούπολη, δεν είναι καθόλου διαφημισμένη στην Ιαπωνία, ούτε έχει γραφτεί ένα άρθρο στις εφημερίδες. Προφανώς λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν από έλλειψη πληροφόρησης. Το ιαπωνικό κοινό είναι. Δεν κάνουμε εμείς marketing, ναι. Δεν υπάρχει καλό marketing. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφήμιση από την μεριά σας προς την Ιαπωνία, ώστε να έρθουν οι Ιάπωνες τουρίστες σε αυτό το όμορφο μέρος. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε και την συνέντευξη που μου έδωσε. Σωρώτε ο Άρητες, κόκορο καρακάνσια το σημάς.